Οδε ακούσας ταύτα, περίλυπος εγένετο. Κιν γαρ πλούσιος σφόντρα. Αδερφοί μου, την περασμένη Κυριακή νικούσαμε περί του πλουσίου, ο οποίος αγωνιούσε. Σήμερα ακούμε περί του πλουσίου, ο οποίος αγωνιά. Εκείνος τότε έλεγε, τι ποιήσω, και ο σημερινός λέγει τα ίδια, τι ποιήσω. Εκείνος μεν ήθελε να κατακριμνήσει όσα είχε, να χτίσει μεγαλύτερα, για να μαζέψει όλους τους καρπούς τους οποίους ευλόγησε ο Θεός. Ο σημερινός λέγει, τι ποιήσω είναι ζωή αιώνιων κληρονομήσω. Εκείνος ήταν φιλόπλουτος, τούτος είναι φιλός ζώος. Εκείνος τότε ήταν ο άνθρωπος ο οποίος δεν ήξερε τι να κάνει τα πλούτη του, και ο σημερινός είναι αυτός ο οποίος θέλει να μάθει πώς να ζήσει πολλά χρόνια. Όχι να κερδίσει τη Βασιλεία των Ουρανών, να κερδίσει την επέγειον ζωή. Ήθελε μακροζωία. Και ο Κύριος του λέγει, με ρωτάς τι να ποιήσω. Σου λέγω, είσαι νομικός και γνωρίζεις όλα τα οποία λέγει ο Μωσαϊκός νόμος. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, μη μοιχεύσεις, μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις. Και απαντά αυτός, ταύτα πάντα εφυλαξάμεν εκ νεότητός μου. Και ο Κύριος, ο οποίος είναι παντογνώστης και τα γνωρίζει όλα, ίγκυσεν επάνω εις την πληγήν αυτού. Δια να είσαι τέλειος, του λέγει, πόλησον πάντα τα υπάρχοντά σου, διάδωσα αυτά πτωχής και δεύρω ακολούθημη. Μόλις ήκουσαν αυτά τα λόγια, περίλυπος εγένετο, ειν γαρ πλούσιος φόδρα. Φιλαργυρία, τι μεγάλο κακό είναι αυτό. Μη θίξεις κανενός το αργύριο, διότι τότε γίνεται εχθρός σου. Μη αγγίξεις κανενός την πληγήν αυτή, διότι γίνεται εχθρός σου. Τα πάντα δια το συμφέρον. Γίνονται πόλεμοι, γίνονται καταστροφές, γίνονται καυγάδες, γίνονται φόνοι δια το χρήμα. Αυτό το άτιμο το χρήμα, το οποίο ακριβώς αγάπησε και ο Ιούδας και πρόδωσε το διδάσκαλο. Φιλαργυρία, φοβερό αμάρτημα. Πόσοι και πόσοι φαίνονται να είναι άγιοι σε αυτόν τον κόσμο, και όταν τους θίξεις το συμφέρον, τότε γίνονται διαφορετικοί άνθρωποι. Και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέγει, πώς είναι δυνατόν να είσαι με το Χριστόν και να είσαι και με το Χρυσό. Το χρυσάφι δεν έχει καμιά σχέση με το Χριστό. Είπεν εις τον πλούσιον σήμερον, δεύρω ακολούθημη, έλα εις το σχολείο το δικό μου να σου δείξω να είσαι φιλόπτωχος, όχι να είσαι φιλάργυρος. Αλλά εκείνος έσκεψε το κεφάλι και απεμακρύνθη. Αδερφοί μου, όταν πεις κανενός, πρόσεχε παιδί μου, μην εργάζεσαι την Κυριακή ημέρα. Απαντά,
δεν μπορώ, έχω ανάγκη να εργαστώ. Και αν δεν εργαστώ την Κυριακή, δεν τελειώνω τις εργασίες μου. Αδερφοί μου, τούτο είναι ένα μεγάλο αμάρτημα, διότι η Κυριακή ημέρα είναι η μέρα του Χριστού μας, είναι η μέρα του Θεού μας. Εκείνος εργάστηκε 6 μέρες και την 7η την άφηκε για τον εαυτόν του να ξεκουραστεί, φαίνοντας ότι είναι άνθρωπος. Αδερφοί μου, εκείνον το οποίο θέλει ο σημερινός άνθρωπος είναι να απομακρύνεται από τον Θεό. Θέλει να μην είναι με τον Θεό. Είναι ο καιρός της αποστασίας. Και αν δεν έρθει η αποστασία πρώτον, ούκ έρχεται ο Υιός της απολίας, λέγει το Ιερό Ευαγγέλιο. Εάν δεν αποστατήσει ο κόσμος από τον Θεό, δεν θα έρθει ο Αντίχριστος. Και οι πολλοί, λέγει, θα αποσταθούν, θα πάθουν αποστασία. Οι πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι θα αρνηθούν τον Θεό. Και μένει το ερώτημα, εφόσον εσύ νοιάζεσαι για το δικό σου το συμφέρον, δεν αφήνεις τον Θεό να μεριμνήσει για σένα. Είναι φοβερό αυτό το παράδειγμα το οποίο θα πούμε αμέσως. Ο προφήτης Δανιήλ βρίσκεται στην χώρα της Βαβυλώνος και οι μεγιστάνες τον συνέλαβαν και τον έκλεισαν μέσα σε ένα λάκκο. Ήταν ο λάκκος των Λεόντων. Πλην όμως ο προφήτης Δανιήλ, δια της αγιότητός του και δια της προσευχής του, έκλεισε τα στόματα των Λεόντων. Πλην όμως έμεινε εκεί 6 ημέρες νηστικός. Την 7η ημέρα στέλνει ο Θεός τον άγγελόν του στον προφήτη Αββακούμ, ο οποίος ήταν στην Ιουδαία και έπαιρνε ψωμί δια τους εργάτας του. Και λέγει ο Θεός στον άγγελόν του, πάρε τον Αββακούμ και πάρε τον στον Δανιήλ. Και άγγελος Κυρίου παίρνει τον Αββακούμ που επήγαινε στο χωράφι του για να πάρει ψωμί εις τους εργάτες και τον μεταφέρει από τα στρίχα της κεφαλής επάνω εις τους λάκκων όπου ήταν ο Δανιήλ. Και του λέγει, αδερφέ Δανιήλ, έλα να πάρεις το ψωμί το οποίο σου στέλνει ο Θεός. Ναι αδερφοί μου, μεριμνά ο Θεός δια το πλάσμα του. Ναι, μεριμνά. Είναι ο Θεός ο οποίος σκέφτεται για όλους μας. Είναι ο Θεός ο οποίος μας αγαπά. Είναι ο Θεός ο οποίος πάντοτε έχει την σκέψη του για τον κάθε έναν από εμάς. Και εμείς, για να είμεθα με τον Θεό, πρέπει να σκεπτόμεθα τους αδελφούς μας. Πόσοι πεινούν από εμάς. Πώς είναι φυλακή για μας, πώς είναι φυλακή άδικα. Τελευταίο σε γένετο μία έρευνα από έναν ευσεβέστατον κληρικό, ο οποίος πήρε τα χρήματα τα οποία του έδωσε ο κόσμος και πήγαινε στα φυλακάς για να τα διανέμει στους πτωχούς. Για να τηρηθεί ο λόγος εκείνος του Κυρίου, πότε με είδετε εν φυλακή και επισκέψαστε με. Και έφτασε εις έναν ο οποίος ήταν φυλακή δια 7 ευρώ. Δεν είχε να τα πληρώσει και τον έβαλε φυλακή ο δικαστής
αυτός ο οποίος μπορούσε κάλλιστα να τα βγάλει τα 7 εκείνα ευρώ, να τα πληρώσει για να μην πάει φυλακή, ο πτωχός, ο οποίος δεν είχε. Αυτή είναι η αγάπη του χριστιανού, να φροντίζει για εκείνους οι οποίοι είναι κοντά του, οι οποίοι πεινούν, οι οποίοι διψούν, οι οποίοι βρίσκονται μέσα στη φυλακή, είτε δεν έχουν να ντυθούν, είτε δεν έχουν να σκεπαστούν. Πότε με είδατε γυμνών, πότε με είδατε εγκαταλελειμμένο, λέει ο Θεός την Δευτέρα Παρουσία. Αδερφοί μου, ευρισκόμεθα εις τους χρόνους που επέτρεψαν ο Θεός των εμφύλιων πόλεμων. Αδερφός εφώνευε των αδερφών, ο πατέρας εφώνευε των ιών και γένετο η Ελλάδα μας αιματοκυλισμένη δια της αμαρτίας μας. Μέσα στα χωριά δεν υπήρχε τίποτε και εκόπασεν αυτός ο μεγάλος πειρασμός. Και εις την πόλη εγένοντο κάτι τα οποία είναι συγκινητικά. Ομάδες περισυνέλεγαν φορέματα, τροφές και πήγαιναν στα χωριά τα οποία ήσαν ερυπωμένα και δεν υπήρχε τίποτε. Έφτασαν σε ένα χωριό, μία ομάδα από την Αθήνα. Όταν έφτασαν εκεί στο χωριό, μαζέψαν τον κόσμο στην πλατεία του χωριού και η επικεφαλής της ομάδος εκάθισε πάνω σε μία καρέκλα, άναψε το τσιγαράκι της, έβαλε το ένα πόδι πάνω στο άλλο και κοίταζε εκείνους του φτωχούς, οι οποίοι ήσαν πεινασμένοι και διψασμένοι και γυμνοί. Τους επήρε πολλά πράγματα. Πλην όμως, η επικεφαλής των χωρικών, η οποία είχε λίγη μόρφωση επάνω της, απευθύνθηκε εις την κυρία, η οποία εκάθητο με υπερηφάνεια και εγωισμό. «Κυρία μου», της λέγει, «αν είμεθα πτωχή, είμεθα αξιοπρεπής. Να τα πάρεις όλα και να φύγεις από εδώ. Δεν είναι τρόπος αυτός να μας φέρεσαι», της λέει. «Η ελεημοσύνη σου πρέπει να συνοδεύεται με αγάπη». «Αγάπη δεν έχεις», της λέει. «Πάρτα και φύγε». Αυτός είναι ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να βοηθήσει αλλά δεν γνωρίζει τον τρόπο. Θέλει να βοηθήσει αλλά δεν έχει αγάπη. Θέλει να βοηθήσει αλλά έχει υπερηφάνεια. Και ο Θεός δεν θέλει τέτοια αγάπη. Ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος μεριμνά για τον καθένα. Και δι' αυτόν τον λόγο μείνε με τον Θεό και ο Θεός είναι βοηθός. Μη φοβάσαι ότι θα χαθούν τα γεννήματά σου εάν δεν εργαστείς Κυριακή ημέρα. Χτυπάει η καμπάνα για να μαζευτεί ο κόσμος στην εκκλησία να ευχαριστήσει τον Θεό και ο κόσμος φεύγει να πάει στα χωράφια του να μαζέψει τα γεννήματά του. Και δεν μπορεί να τα μαζέψει, διότι κατεβαίνει η βροχή, έρχεται το χαλάζι και τα εξαφανίζει όλα. Αδερφοί μου, η 7η ημέρα η Κυριακή είναι μία από τις 10 εντολές που έδωσε ο Θεός και όποιος φταίσει εις μίαν εντολή, λέγει ο Θεός, γέγονε πάντων ένοχος. Εάν παραβείς μίαν εντολή, τότε παραβαίνεις και τις 10 εντολές. Ας παρακαλέσουμε τον Θεό μας, διότι δεν είναι μόνο ότι παραβαίνουμε την Κυριακή ημέρα, είναι ότι βλασφημούμε και την Παναγία μας, βλασφημούμε και τον Χριστό μας, βλασφημούμε και τους Αγίους, βλασφημούμε και τον Τίμιο Σταυρό. Πού θα φτάσουμε, πού θα καταντήσουμε? Ο Θεός από ψηλά παρακολουθεί την Ελλάδα Του, την αγαπά. Εμείς Τον αγαπούμε, δεν Τον αγαπούμε? Εμείς δεν θέλουμε τον Θεό,
θέλουμε να αποστατήσουμε από τον Θεό, να φύγουμε μακριά από τον Θεό. Στόμεν καλός αδερφοί μου, στόμεν με τα φόβου, διότι σήμερα ο Κύριος μας όταν είδε τον πλούσιο είπε ότι δυσκόλος ο πλούσιος εισέρχεται στη Βασιλεία των Ουρανών, λέει. Διατί, διότι εάν περάσει, λέγει, από το βελόνι το οποίο ράβει από την τρυπίτσα εκείνη η κάμιλος, κάμιλος ονομάζεται εκείνο το σχοινί, το χοντρό το οποίο έχουν οι ναύτες και ρίχνουν την άγκυρα εις το πλοίο. Εάν περάσει, λέγει, εκείνο το χοντρό το σχοινί από το τρύπημα της ραφίδος, λέγει, τότε θα μπει και ο πλούσιος στη Βασιλεία των Ουρανών. Διατί, διότι σκορπά τα πλούτη του στην φθορά και στην αμαρτία. Και οι μαθητές μόλις σήκουσαν αυτό είπαν, γιατί δύναται να σωθεί, Κύριε μας? Και απήντησε ο Θεός, τα αδύνατα παρά ανθρώπης, δυνατά εστί παρά το Θεό. Και ο πλούσιος δύναται να σωθεί και ο πτωχός δύναται να σωθεί. Ο Αβραάμ τι ήτανε? Πάμπλουτος. Και όμως κάτω από την δρύν έβαλε μία σκηνή και έλεγε, δεν χρειάζομαι σπίτια, δεν χρειάζομαι παλάτια. Και εκεί περνούσε ο δρόμος που έπαιρναν οι οδηπόροι στους δρόμους και τους σταματούσε, τους εξεκούραζε, τους έδιδε τροφή, τους έδιδε στοργή, τους έδιδε αγάπη και ηξιώθη και φιλοξένησε και την Αγία Τριάδα, τον Πατέρα, τον Υιόν και το Άγιο Πνεύμα. Θέλει ο πτωχός να σωθεί δια της υπομονής του, θέλει και ο πλούσιος να σώσει τον πτωχό δια της ελεημοσύνης. Και οι δύο σώζονται. Δεν μένει κανείς ο οποίος να μην σωθεί, διότι ο Κύριος μας λέγει, όταν εσύ φροντίζεις δια τον αδερφό σου, εγώ δεν θα σε ξεχάσω ποτέ μου. Ας παρακαλέσουμε τον Κύριό μας να μας αξιώσει να εισέλθουμε στην Βασιλεία του την επουράνιο και να μην χάσουμε την αιώνια ζωή δια το συμφέρον και δια το χρήμα. Κύριε, αξίωσε μας της επουρανίου σου Βασιλείας. Αμήν.